Η συμφωνία των Πρεσπών, με την οποία εκτός των άλλων γίνεται αποδεκτή η αλλαγή του ονόματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία, κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή. Μετά το πέρας της ονομαστικής ψηφοφορίας, ανακοινώθηκε ότι 153 βουλευτές ψήφισαν ναι, 146 ψήφισαν όχι, ενώ υπήρξε και ένα παρόν. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο στο Twitter για μια νέα σελίδα στα Βαλκάνια και συμπλήρωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία, που σήμερα γεννήθηκε, θα είναι μια φίλη χώρα. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια στενάχωρη ημέρα για την Ελλάδα και επανέλαβε πως δεν θα επεμβολήσει το δικαίωμα για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ζόραν Ζάεφ έστειλε συγχαρητήρια μέσω Twitter στον Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για ιστορική νίκη των δύο λαών. Η Ευρωπαϊκή ηγεσία έδωσε συγχαρητήρια σε Αθήνα και Σκόπια για την κύρωση της ιστορικής συμφωνίας, ενώ δεκάδες είναι οι αναρτήσεις που κάνουν λόγο για ιστορική στιγμή και αποδίδουν τα εύσημα σε Ζόραν Ζάεφ και Αλέξη Τσίπρα για το θάρρος τους.